Και για πρώτη φορά σήμερα κυρίες και κύριοι ανοίγει παράθυρο για πρόορες εκλογές στην Τουρκία. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Το άφησε ανοιχτό ο εκπρόσωπος του Άκυπε του κόμματος Ερντογάν. Ακριβώς το πολίτικο έλεγε ότι είναι κρίσιμε οι εκλογές τον Ιούνιο. Αυτό ήταν το σχέδιο. Για 18 Ιουνίου, αλλά σήμερα ο εκπρόσωπο του κυβερνήτο κόμματο του Άκηπε, ο Μέτσελικ επιβεβαίωσε εκεί τις, τις φήμες και τις πληροφορίες και είπε ότι πράγματι η κυβέρνηση εξετάζει για εκλογές νωρίτερα. είπε συγκεκριμένα ότι επειδή θα λείπουν πολλοί Τούρκοι πολίτες το καλοκαίρι η κυβέρνηση σκέφτεται το καλό τους και βεβαίως θα σκέφτεται το νωρίτερα. Σενάρια μιλούν για 30 Απριλίου ή 14 Μαΐου αλλά ο βασικός λόγος που φαίνεται ότι ο Ορτογάν θέλει να, να, τις εκλογές είναι επειδή τώρα θα μπει ο, η αύξηση του βασικού μισθού, 50% αύξηση του βασικού μισθού, βέβαια ο πληθωρισμό είναι στο 120% και θα μοιράσει και 2,5 εκατομμύρια συντάξει. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι θα συνταξιδοτηθούν μέσα σε μία ημέρα. Αν και δεν το δυκε, δικαιούνταν μέχρι σήμερα, Άρα, τι θέλει να προσφύγει στι κάλπε όσο τα μέτρα αυτά είναι ζεστά, πριν εξ, εξ, εξανεμιστούν. Γιατί εξανεμίζονται και εύκολα τα λεφτά στην Τουρκία οι... λόγω του πληθωρισμού. Ακριβώ νομίζω ισχύει αυτό για όλου του πολιτικού του κόσμου. Αφού δίνουν παροχέ, θέλουν να πάρουν και το αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα θα είναι μάλλον στι 30 Απριλίου, στι 14 Μαου. Βέβαια, να δούμε αν θα είναι αρκετά αυτά τα μέτρα που λαμβάνει για να πάρει το 51%, το πολυπόθητο 51%. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.